Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Συνάντηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Το θέμα της φετινής συνάντησης είναι κέριο και εξαιρετική σημασία για τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα της Ευρώπης ενάντια στον αντικομμουνισμό, στην παραχάραξη της ιστορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις της, για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος ως αναγκαία προϋπόθεση στην πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας για το σοσιαλισμό. Πριν περίπου 3 μήνες ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το προκλητικό αντικομμουνιστικό ψήφισμα που φέρει την υπογραφή Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλδημοκρατών, Φιλελεύθερων, Πράσινων και των Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών. Επιβεβαιώνεται συνολικά ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου ως λαγός στην προώθηση αντιλαϊκών μέτρων, αντιδραστικών και αντικομμουνιστικών κατασκευασμάτων. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως επίσημη ιδεολογία της τον αντικομμουνισμό. Πρόκειται για ένα ανιστόρητο ξαναγράψιμο της ιστορίας που προκλητικά εξομοιώνει τον κομμουνισμό με το τέρας του φασισμού. Προωθεί την ψευδολογία ότι η ΕΣΔ και η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τάχα σύμμαχοι, λανσάρει γελίες θέσεις όπως αυτή περί Νιρεμβέργης για τους κομμουνιστές, στρώνει το έδαφος στις φασιστικές συμμορίες και τις ακροδεξιές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην Ευρώπη, αθωώνοντας τον ναζισμό και τα φρικιαστικά του εγκλήματα, προλιένοντας μάλιστα και νέα μέτρα και απαγορεύσεις σε βάρος των κομμουνιστών την ώρα που προωθούνται τέτοια μέτρα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής ήδη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα στην συνάντησή μας, που στη συνάντηση αυτή έχουν δηλώσει συμμετοχή 38 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα από 32 χώρες. Σήμερα λοιπόν ανάμεσά μας βρίσκονται τα εξής κομμουνιστικά κόμματα από όλη την Ευρώπη: Κόμμα Εργασίας Αυστρίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Βελγίου, Κόμμα Βούλγαρων Κομμουνιστών, Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Βρετανίας, Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, Πόλος για την Κομμουνιστική Αναγέννηση της Γαλλίας, Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, Κομμουνιστικό Κόμμα στη Δανία, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελβετίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Κομμουνιστικό Κόμμα Εργαζομένων Ισπανίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλία, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Κροατίας, το ΑΚΕΛ από την Κύπρο, Σοσιαλιστικό Κόμμα Λετωνίας, Λευκορώσικη Οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, Κομμουνιστικό Κόμμα Λουξεμβούργου, Σοσιαλιστικό Κόμμα από τη Λιθουανία, Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας, Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Ολλανδίας, Ούγγρικο Εργατικό Κόμμα, Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας, Ένωση των Κομμουνιστών της Ουκρανίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας, Πορτογάλικο Κομμουνιστικό Κόμμα, Σοσιαλιστικό Κόμμα Ρουμανίας, Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Ρώσικης Ομοσπονδίας, Κόμμα Σέρβων Κομμουνιστών, Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας Μοραβίας και Κομμουνιστικό Κόμμα Εργαζομένων Φιλανδίας.